Όμως τα χρόνια της ζωής μας, όσο πολλά και αν είναι, 100 και ακόμη κάτι, για μερικούς είναι πολύ λίγα προς την αιωνιότητα συγκρινόμενα. Τότε ο πόθος μας για να ζήσουμε χρόνια πολλά, πού πάει? Είναι ψεύτικος? Όχι, αγαπητοί μου. Η ζωή μας έχει προεκτάσει στην αιωνιότητα. Είμαστε για εδώ, είμαστε και για εκεί. Εδώ είμαστε διαβατάρικα πουλιά, ερχόμεθα την άνοιξή μας, όπως έρχονται τα χελιδόνια, μένουμε όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο φεύγουμε. Και φεύγουμε για εκεί που είναι η μόνιμη πατρίδα μας. Έχετε υπόψη σας τον ορίζοντα. Κοιτάζουμε κατά την Ανατολή και μοιάζει ο ουρανός να κουμπάει επάνω στην οροσειρά. Και λέμε, θα πάμε να το πιάσουμε. Και φτάνοντας στην οροσειρά, βλέπουμε άλλη οροσειρά, πέρα από εκεί, και τον ουρανό να κουμπάει επάνω της. Και άλλη πιο πέρα και ούτω καθεξής. Έτσι είναι και οι κορυφές της αρετής και της τελειότητος του καθενός μας. Κατορθώνει το ένα, αγωνίζεται για το άλλο. Και κάθε μέρα που έρχεται έχει ένα καθήκον. Πατέρες της Εκκλησίας και οι σοφοί, οι θύγραθεν, λένε ότι η κάθε στιγμή έχει το καθήκον της. Και εγώ απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που λένε, πάμε να σκοτώσουμε την ώρα μας. Δεν το ξέρουμε ότι ο χρόνος σκοτώνει αυτούς που τον σκοτώνουν? Δεν είναι ανάγκη, αδελφοί μου, να σας πω. Τούτο το Ίδρυμα στηρίζεται στην πρόνοια του Θεού, στην πρόνοια της πολιτείας, γιατί και εκείνη συμμετέχει στους ασφαλισμένους, παραδείγματος χάρη, του ΕΟΠΗ και δίνει ένα ποσό για τους τροφίμους του Ιδρύματος, αλλά το κεφάλαιο από το οποίο αντλούμε συχνά πυκνά τα απαραίτητα για την καλή λειτουργία των Ιδρυμάτων μας και αυτού, είναι η αγάπη η δική σας. Δεν θα χρειαστεί κάποιος να σας πει, ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Δηλαδή, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, να το λέει ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι πλουσιοπάροχος παροχές παντός αγαθού. Και να λέει ότι όταν κάνετε ένα καλό, εμένα χρεώνετε. Το λέει ο Θεός για να δείξει όσο σπουδαία πράξη είναι η ελεημοσύνη.